Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση πως ο Γιώργος Τράγκας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 3ης 14-12 στο νοσοκομείο Σωτηρία ενώ έδινε μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού είχε κολλήσει κορονοϊό. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν βγει θετικό στον ιό ο γνωστός δημοσιογράφος είχε μιλήσει ο ραδιόφωνο του Ζούγκλα για την περίπετειά του. Οι δηλώσεις του Γιώργου Τράγκα για τον κορονοϊό είναι ένα ταγκό που δεν πρέπει να χάσεις τον βηματισμό σου, ο συνοδός είναι δύσκολος. Μέχρι στιγμής όμως είμαι καλά. Μέχρι στιγμής έχω ένα πυρετό, πηγαίνω έρχεται. Έχω τη γεύση μου, έχω την οσμή μου, δεν δείχω. Παίρνω ψευδάργυρο, βιταμίνη C, κάθε μεσημέρι παίρνω μετά το φαγητό 2 ζήθρομαξ, και επίσης βιταμίνη D μεγάλη ποσότητα. Εγώ κόλλησα από έναν φίλο μου που δουλεύει μαζί μου στο ραδιόφωνο και ο οποίο είχε εμβολιαστεί τρει φορέ. Δεν κόλλησα μόνο εγώ, αλλά και άλλοι. Τα τελευταία δύο χρόνια, είχα την άποψη ότι ο ιό αυτό θα διατρέξει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού είτε είναι εμβολιασμένο είτε δεν είναι. Με γιατρού που κουβεντιάζω, το ίδιο μου λένε. Αυτό ο ιός θα διατρέξει το σύνολο τη ανθρωπότητα και φυσικά τη Ελλάδα. Η Ελλάδα όμω δεν έχει νοσοκομιακέ υποδομέ, έλεγε ο δημοσιογράφο και πρόεδρο του κινήματο Ελεύθεροι Άνθρωποι στην τελευταία του συνέντευξη. Όταν ερωτήθηκε για το αν έχει καλέσει κάποιο από το Νέο ΔΗ, ο Γιώργο Τράγκα δήλωνε ότι από την Τρίτη που το δηλώσαμε, δεν με έχει πάρει κανένα. Μου κάνει εντύπωση, εάν ήμουν άμυαλο, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι σπάω την καραντίνα και να πάω στο σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να με πάρουν για τυπικούς λόγους τηλέφωνο να μου πουν με ποιους ήρθα σε επαφή. Πότε και που θα γίνει η κηδεία του γνωστού δημοσιογράφου. Τα ξημερώματα της 3ης 14-12 ο Γιώργος Τράγκας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Σωτηρία αφού βρισκόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς έδινε μάχη με τον κορονοϊό. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο αφού έφυγε σε ηλικία μόλις 72 ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφος Πυριδούλα Τριάντου, η κηδεία του Γιώργου Τράγκα θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Δεκεμβρίου στις 1 μετά μεσημβρίαν, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερότρια στην πολιτεία της Κηφισιάς.